Από εδώ και πέρα, αυτό το κοντέινερ, όπως το βλέπετε, ήρθε από την Εύβοια, που τους κάψαν. Για πολλά χρόνια, μέχρι και σήμερα, στην Εύβοια πρόσφερε πρώτες βοήθειες, ανάγκες και σήκωσε το λαό της Εύβοιας. Αυτό θα κάνει και εδώ. Θα ενημερώνει τους εργαζόμενους, θα προσφέρει αλληλεγγύη, θα είναι η συνέχεια αυτού που σταμάτησε η κυβέρνηση. Όσοι έχουν μίσος με τους εργάτες που μέσα στα λεωφορεία μπαίναμε και φέραμε το μεροκάματο και δώσαμε ανάπτυξη ακόμη και στους ίδιους, που πολλοί εργάτες μπήκαν στο λεωφορείο αλλά δεν γύρισαν και τους περάσαμε από αυτήν εδώ την είσοδο της εκκλησίας, τους αγαπάμε και αυτούς. Αλλά να σταματήσουν να στυλιτεύουν τον αγώνα μας και την προσπάθεια που κάνουμε. Δεν θα ανεχτούμε άλλο. Σ' όποιον αρέσει. Δεν αρέσει, δαγκώνει τη γλώσσα του και το δηλητήριο που ρίχνει να τον τελειώσει. Τέλος. Μετά την απόλυση πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, γιατί ενωμένοι θα κερδίσουμε ακόμη περισσότερο με προσανατολισμό. Εμείς τι έχουμε? Να παραμείνουμε στα χωριά μας όσο το δυνατόν γύρω από τη Λάρκο, ακόμη και μέσα στη Λάρκο, γιατί σε κάθε περίπτωση πρέπει να παρεμβαίνουμε, να είμαστε εδώ στο να επαναλειτουργήσει αυτή η επιχείρηση. Δεν σταματάει αυτός ο αγώνας. Αυτά που μας είπε η Τέρνα, ότι θα έρθει σε 2 χρόνια να κάνει, να την γκρεμίσει, να κάνει σχέδια και να τη χτίσει, είναι λόγια που δεν μπορείς να βασιστείς. Καταλαβαίνουμε ότι αν γκρεμιστεί αυτό το θηρίο που έχει δώσει 50 χρόνια ζωή και δεν υπάρχουν εγγυημένα να ξανακτιστεί, θα πάρουνε, θα αρμέξουνε ό,τι θα πάνε και μην τον είδατε το Παναή. Άρα η παρέμβαση όλης της κοινωνίας συνεχίζεται για να επαναλειτουργήσει και να πιάσουμε δουλειά. Κάτω από αυτή την πίεση που ασκούμε, επειδή πάμε με επιχειρήματα, από μόνο του μας πήρε το Υπουργείο Εργασίας και μας ζήτησε συνάντηση. Μην μας πάει το μυαλό ότι θέλουν να μας ξαναβάλουν μέσα από μόνοι τους. Θέλουν συνάντηση για να βελτιώσουμε, λέει, τα προγράμματα. Εμείς ήδη βάζουμε διάφορα αιτήματα που θα τους τα θέσουμε και θα πάμε σε γενική συνέλευση για να δούμε τι απάντησαν και πώς προσαρμοζόμαστε. Ποια είναι αυτά? 7 ετία για όλους, με βαρέα και ανθυγιεινά, όπως στους ρετσινάδες, αυτούς που μας έστειλαν το κοντέινερ. Όλοι να κάνουμε σημεία υποδοχής, φορείς αποδοχής στα χωριά μας, εδώ, στον τόπο μας. Γίνεται αυτό, μας είπε η ΔΥΠΑ. Την Τρίτη έχουμε σύσκεψη και με τους δημάρχους και με τον Περιφερειάρχη για να συντονίσουμε αυτά τα ζητήματα. Άμεσα, εκτός από το Ταμείο Ανεργίας, έκτακτο επίδομα 500 ευρώ κάθε μήνα για να πιάνουμε τα 1.100, όλοι τα 1.000, αναλόγως τα παιδιά που έχει τα 1.000 και πάνω, από το Υπουργείο Οικονομικών, για να μην πέσουμε εκτός προϋπολογισμού. Πάγωμα όλων των δανείων, πάγωμα όμως, όχι να τρέχουν τα πανοκοτόκια, πάγωμα. Όταν ξαναλειτουργήσει Λάρκο και πάμε μια δουλειά, τότε να τα ξεπαγώσουν για να τους τα πληρώσουμε. Επίδομα ενοικίου σε όποιον δεν έχει ιδιοκτησία σπίτι και νοικιάζει σήμερα στην περιοχή μας. Και εξτρά επίδομα ενοικίου σε όποιον σπουδάζει παιδί. Ειδική μεταχείριση στους συναδέλφους που έχουν αρρωστήσει στη Λάρκο. Και άλλα. Δεν πάμε εκτός και ζητάμε κάτι τρελά. Κατά τόπους έχουν εφαρμοστεί. Στη Λάρκο ας εφαρμοστούν στο σύνολο. Πάμε τώρα. Διαρρέει. Δεν διαρρέει, είναι γεγονός. Επειδή η ειδική διαχείριση και η κυβέρνηση τα έχει κάνει μουτ με γκέπ, λοιπόν, και το έχει αφήσει ξέφαγο απέλ, και επειδή εμείς επιμένουμε με νέα ασφαλιστικά, άρον-άρον προσπάθησε να κάνει απεργοσπαστικό μηχανισμό και παράλληλα να καλύψει τα νότα της στο δικαστήριο. Έχει αναθέσει
τη φύλαξη και τις υπόλοιπες εργασίες σε εργολάβους. Ο κύριος εργολάβος που έχει τις πολλές εργασίες, συντήρηση κτλ. Είναι η ίδια ειδική διαχείριση. Είναι ο Λιγνός, η Ήλτα. Άρα καταλαβαίνετε, Γιάννης πριν Γιάννης κερνάει. Λαός πληρώνει. Σε αυτή την επιχείρηση, σε αυτή την εργολαβία, επιχείρησε και έχει πάρει πολλά τηλέφωνα συναδέλφων που είχαν κύριε απόσπα. Έχει φάει από την πλειοψηφία χιλόπιτα. Πέντε συνάδελφοι τσίπησαν. Βέβαια μας το είπαν. Για να είμαστε καθαροί. Μας το είπαν. Τι τους έκανε η ειδική διαχείριση αυτούς, τους το είπαμε. Ένα, καταρχάς αυτόματα οι συνάδελφοι αυτοί τους πήραν στο λαιμό τους. Χάσαν το δικαίωμα στα προγράμματα. Ή θα λες τα και παθέστα. Αν υπόγραψαν, που μάλλον υπόγραψαν, έχασαν τα προγράμματα. Αύριο αν τους απολύσει, πάνε αυτοί, άκλαυτοι, τα έχασαν. Ένα. Δεύτερο. Θα επιχειρήσει να βάλει κι άλλους. Κάνει προσπάθειες. Δεν έχει πει όμως κανένας μέσα συνάδελφοι. Τι λέμε εμείς συνάδελφοι. Πάμε στο Υπουργείο Εργασίας. Ζητώντας αυτά που είπαμε, να δούμε πώς απαντά. Τους καλούμε την ειδική διαχείριση, την κυβέρνηση και αυτούς τους εργολάβους να καθίσουν κάτω και να δούμε σοβαρά πώς θα λειτουργήσουν τα ιατρεία σοβαρά να έχουμε, γιατί αν τα είχαμε ανάγκη τα ιατρεία της Λάρινας σαν εργαζόμενοι μια φορά, τώρα σαν άνεργοι θα τα έχουμε 10. Πώς θα λειτουργήσει σοβαρά η ασφάλεια όλη της περιοχής με βάρδιες, με φύλαξη καλά, ένα τμήμα κτλ. Να μας πούν με τι όρους πάνε στα προγράμματα που ζητάμε και αυξήσεις, με τι όρους θέλουν εκεί, να πάμε στη συνέλευσή μας και να πούμε έχουμε 1, 2, 3 αυτά εξασφαλισμένα κατά τον αγώνα. Ο καθένας να κάνει το βήμα να προτιμήσει και να είμαστε ξανά εδώ, γιατί ο αγώνας θα συνεχιστεί. Είτε αυτοί που θα μπουν σε εργολάβους θα μένουν απλήρωτοι, γιατί τα έχουμε ζήσει όσοι έχουμε εργαστεί σε εργολαβίες. Σε Λάρκο που λειτουργούσε με έναν απλήρωτη. Αλλά και ο αγώνας σε αυτό το που μας βάζουν στα προγράμματα πάλι πρέπει να συνεχιστεί, γιατί επίσης θέλει πίεση για να πληρώνεσαι και να είσαι ενωμένος. Δεν τους έχει περάσει να δημιουργήσουν απεργοσπαστικό μηχανισμό μέχρι σήμερα. Κάνουν προσπάθειες. Καλούμε τους συναδέλφους που κάτω από την πίεση ότι εδώ τώρα τι κάνω για το παιδί μου, ταλαντεύονται ή ακόμα υποχωρούν και πάνε και υπογράφουν αν υπάρχουν. Τους παίρνουν στο λαιμό τους. Προσοχή ποιους εμπιστεύονται. Εμπιστεύονται αυτούς που όταν ήρθαν βγάλαν μια 7 σελίδη ανακοίνωση και λέγαν θα μειώσουν το κόστος, θα κάνουν το ένα, θα κάνουν το άλλο για το καλό της Λάρκο, και είδατε τι κάναν. Αυτούς να εμπιστευτούν το σωματείο που ακόμη και τότε που προσπαθούσε να μας διασπάσει σε παλιούς και νέους έλεγε την αλήθεια, ακόμη και τότε, και μας κράτησε ενωμένους. Και εδώ συνάδελφοι, θα κλείσω για να μιλήσουν όποιος θέλει και να ρωτήσει το τι θέλετε. Κρατήστε την ενότητα. Λαέ εδώ που μας ακούτε, χωριανοί, στηρίχτε. Απομονώστε αυτούς που δεν θέλουν να έχουν εργαζόμενους με δικαιώματα.